Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν θα μιλήσουμε για τον Ανδρέα Καμιλέρη και τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο, το Ρικαρντίνο, που κυκλοφόρησε φέτος, θα κάνουμε μια αναδρομή στον αγαπημένο συγγραφέα και τον ήρωά του και θα δούμε τις ταινίες, αφού ο τηλεοπτικός ήρωας είναι και αυτός συστατικό στοιχείο του Ρικαρντίνο. Γεύση, καϊμάκι. Ιδέες για τη ζωή, το σύμπαν και τα πάντα. Το τελευταίο βιβλίο του Ανδρέα Καμιλέρη είναι το Ρικαρντίνο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Στο επιστόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε την ιστορία του όπως την αφηγεί το ίδιος ο συγγραφέας. Ο τρόπος της αποχώρησης του Μονταλμπάνο από την ενεργό δράση μου ήρθε ως ιδέα στα 80 μου χρόνια και έτσι βρέθηκα να γράφω το βιβλίο αυτό που αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο, το τελευταίο βιβλίο της σειράς. Το έστειλα στον εκδότη μου λέγοντάς του να το βάλει στο σιρτάρι και να το εκδώσει μετά το θάνατό μου. Αυτό έγινε το 2005. 11 χρόνια μετά, στα 91 του, ο Καμιλέρη ξανακοιτάζει το κείμενο χωρίς να αλλάξει την πλοκή πλην κάποιων θεμάτων αναφορικά με τη γλώσσα. Ακόμα και τον ασυνήθιστο για τα δεδομένα του συγγραφέα τίτλο, τον κράτησε γιατί του ήταν αγαπητός. Ο Ρικαρντίνο εκδόθηκε όπως επιθυμούσε ο λογοτέχνης το 2020, ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Θα επιστρέψουμε αργότερα στο βιβλίο, αξίζει όμως πρώτα να δούμε μερικά στοιχεία του βιογραφικού του. Ο Ανδρέα Καμιλέρη γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και έπειτα έζησε στη Ρώμη μέχρι το θάνατό του. Η ενασχόλησή του με το αστυνομικό είδος ξεκίνησε από την αγάπη του πατέρα του γι' αυτό. Άρχισε να γράφει ποίηματα στη μαμά του, ακόμα και στο Μουσολίνι, τον οποίο η οικογένειά του υποστήριζε. Είχε μάλιστα γράψει και ένα γράμμα κρυφά στο Μουσολίνι, ζητώντας να τον πάρουν ως εθελοντή για τον πόλεμο στην Αβυσσινία. Όμως η σχέση του με το φασισμό δεν κράτησε πολύ, ήταν κυρίως αποτέλεσμα της εποχής του και του οικογενειακού του περίγυρου. Σπούδασε μοντέρνα φιλοσοφία στο Παλέρμο, όμως έδειχνε όλο και λιγότερο ενδιαφέρον για τις σπουδές του και αναζητούσε μέσο για να φύγει από τη Σικελία. Το εισιτήριό του ήταν η πρώτη θέση σε ένα διαγωνισμό θεατρικού έργου και με αυτό βρέθηκε με υποτροφία στη Ρώμη, όπου και σπούδασε σκηνοθεσία. Το 1967 ολοκλήρωσε το πρώτο του μυθιστόρημα, «Η ροή των πραγμάτων», το οποίο έμεινε 10 χρόνια στο ράφι, με πολλαπλούς εκδοτικούς οίκους να το απορρίπτουν λόγω της δύσκολης γλώσσας του. Δεν το έβαλε όμως κάτω και μετά από αρκετά χρόνια η επιτυχία έρθε με τη σειρά βιβλίων που πρωταγωνιστεί ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο. Το πρώτο μυθιστόρημα της σειράς, «Το σχήμα του νερού», εκδόθηκε το 1994 και γνώρισε εξαιρετική επιτυχία. Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Σάλβο Μονταλμπάνο, ενός απότομου και δίστροπου αστυνομικού, που όμως έχει ένα ισχυρό ηθικό κώδικα και κυρίως τον εξοργίζουν οι καταχρήσεις που διαπράττουν οι ισχυροί, διεφθαρμένοι επιχειρηματίες, μαφιόζοι και πολιτικοί. Στα βιβλία, όπως και στην πραγματική ζωή, αυτές οι τρεις τάξεις διαπλέκονται εις βάρος των πολιτών της Σικελίας. Η Καθολική Εκκλησία και οι ηγετικές μορφές της δεν ξεφεύγουν από την αιχμηρή και σατυρική κριτική του Καμιλέρη. Τα τελευταία μάλιστα μυθιστορήματα έχουν επίκεντρο τη διεθνή διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, την τρομοκρατία και τον ερχομό μεταναστών στην Ιταλία. Η παράδοση της σικελικής λογοτεχνίας συνδέεται άμεσα με τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Το νησί σχετίζεται συνήθως με το μυστήριο, το έγκλημα και με στερεότυπα όπως οι δολοφονίες, η βεντέτα, η παρουσία της μαφίας και της εγκληματικότητας, όπως και η ομερτά. Τα μυθιστορήματα του Καμιλέρη ανήκουν σε αυτή την παράδοση, αλλά θα πρέπει επίσης να θεωρηθούν ως ένα ενδιαφέρον και καινοτόμο παράδειγμα της χρήσης του είδους που ονομάζουμε τζάλο για τη διεκδίκηση ζητημάτων πολιτιστικής ταυτότητας ή σικελικότητας. Στον Καμιλέρη υπάρχουν οι συμβάσεις που χαρακτηρίζουν το αστυνομικό είδος: η αγωνία, τα πολλαπλά στοιχεία, το ένιγμα, οι αμφιβολίες και η καθυστέρηση στην επίλυση του μυστηρίου. Όλα αυτά κρατούν τον αναγνώστη σε εγρήγορση. Όμως η τεχνική που χρησιμοποιεί ο Καμιλέρη για να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή του τζάλο θυμίζει λαβύρινθο. Χρησιμοποιεί διαφορετικές αφηγηματικές φωνές και παράλληλες μικροπλοκές. Η επιλογή του Καμιλέρη να δεσμευτεί στο αστυνομικό μυθιστόρημα πάει χέρι-χέρι με τη δέσμευσή του στα κοινωνικά δρόμενα. Μέσω του τζάλο είχε τη δυνατότητα πίσω από την πρώτη στρώση της ψυχαγωγίας και του εγκλήματος να σχολιάσει τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Με τον Μονταλμπάνο, ο Καμιλέρη δημιουργεί μια αναφυσβήτητα δημοφιλή μορφή. Οι υποθέσεις και οι περιπέτειες που αναλαμβάνει ο detective είναι ανθρωποκεντρικές ιστορίες με καρδιά και μήνυμα.
Μονταλμπάνο αντιπροσωπεύει αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα της Σικελίας που βάζει στο κέντρο τον ήλιο, τη θάλασσα, την ιστορία, τη μαφία, τις ηθικές παραδόσεις, τα έθιμα και φυσικά την τοπική κουζίνα. Φαγητό και Μονταλμπάνο πάνε χέρι-χέρι. Έτσι εμείς οι αναγνώστες κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία και με τη σικελική κουζίνα. Ενώ όσο ασχολείται με τη λύση ενός μυστηρίου, ο Μονταλμπάνο θα βρεθεί είτε στην ψαροταβέρνα του φίλου του Έντζο, είτε θα σκύψει πάνω από ένα λαχταριστό πιάτο που του έφτιαξε η οικονόμος του η Αντελίνα. Το φαγητό είναι το δεύτερο στοιχείο που σε κάνει να συσχετίσεις τον Καμιλέρι με τον μεγάλο Καταλανό συγγραφέα Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλμπάν. Το πρώτο φυσικά είναι το όνομα του ήρωα, όπως το είχε παραδεχτεί ο ίδιος ο Καμιλέρι. Ένα παιχνίδι που δεν θα διαφύγει της προσοχής ακόμα και του πιο απρόσεκτου αναγνώστη. Και οι δύο ήρωες έχουν πολλά κοινά, ξεκινώντας από το φαγητό και τη λεπτομέρεια με την οποία το περιγράφουν. Ο Μονταλμπάν είχε μάλιστα εκδώσει και τις συνταγές του Πέπε Καρβάλιο. Όπως και οι συγγραφείς έχουν πολλά κοινά, τα οποία βέβαια σταματούν στην πολιτική. Ο Καρβάλιο, όπως και ο πατέρας του, είναι ενεργό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας. Ο Μονταλμπάνο, αν και δεν έχει ίχνος φασιστικής προέλευσης όπως ο δικός του πατέρας, προτιμά να μείνει σε ένα άκαμπτο ηθικό κώδικα που δεν έχει πολιτική χρειά. Για να γυρίσουμε στο Ρικαρντίνο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Καμιλέρι ξέρει να μας γοητεύει από την πρώτη πρόταση. Όμως, γνωρίζοντας ότι είναι το τελευταίο του βιβλίο, με έπιανε ώρες-ώρες μια θλίψη. Ένα συνέστημα που ενισχύθηκε, καθώς ο συγγραφέας επιλέγει ανάμεσα στην αστυνομική πλοκή να βάλει τον ήρωά του να συνδιαλέγεται μαζί του, με τον ίδιο, με τον συγγραφέα. Ο Μονταλμπάνο είναι ο πραγματικός, αλλά μιλάει με τον συγγραφέα στη Ρώμη, αυτόν που δημιούργησε τον τηλεοπτικό ήρωα. Και αυτός ο ήρωας δεν του μοιάζει. Είναι ένα ωρεοποιημένο αντιγραφό του. Ακόμα χειρότερα, αφού τα κάνει όλα τέλεια, λύνει τις υποθέσεις με άνεση, δημιουργεί ένα άπιαστο πρότυπο για τον αληθινό Μονταλμπάνο, ο οποίος βασανίζεται. Ο συγγραφέας του τηλεφωνεί για να μάθει την πορεία της υπόθεσης, ώστε να βάλει τον ήρωά του να προχωρά με τον ίδιο τρόπο, όμως ταυτόχρονα συμβουλεύει και τον αστυνόμο. Ο διάλογος αυτός με τον εαυτό του και η είσοδος στο προσκήνιο ενός τρίτου κλόνου δημιουργεί ένα τρίπτυχο. Συγγραφέας, αληθινός υποτίθεται Μονταλμπάνο, τηλεοπτικός Μονταλμπάνο, που εύκολα θα μπέρδευε τον αναγνώστη εάν ο Καμιλέρι δεν ήταν τόσο δεξιοτέχνης. Αφού λοιπόν ο κύκλος έκλεισε και άλλη περιπέτεια δεν θα διαβάσουμε, είδα ότι στην πλατφόρμα του Netflix υπάρχουν σχεδόν όλα τα επεισόδια της σειράς που άρχισε να γυρίζεται το 1999 και φαντάζομαι ότι θα κλείσει με το Ρικαρντίνο κάποια στιγμή. Είναι λίγο μπέρδεμα γιατί δεν υπάρχουν ως σειρά 1, 2, 3, 4, αλλά ως τηλεοπτικές ταινίες και άρα υπάρχουν μόνο με το όνομά τους. Θα πρέπει δηλαδή να βρείτε στο διαδίκτυο ένα κατάλογο για να τις δείτε με τη σωστή σειρά. Ο τηλεοπτικός Μονταλμπάνο, ο Λούκα Τζιγκαρέτη, αδελφός του Νικόλα Τζιγκαρέτη που διατέλεσε επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος την περίοδο 2019-2021, έγινε διάσημος από το ρόλο του και όντως του έδωσε την προσωπικότητα που απαιτεί η οθόνη. Από ταινία σε ταινία τον βλέπουμε να εξελίσσεται, να μεγαλώνει, αλλά ταυτόχρονα μένει και ο ίδιος στο ίδιο σπίτι, με τα ίδια προβλήματα στη σχέση του και στη δουλειά, με τους ίδιους φίλους, την ίδια αγάπη για το καλό φαγητό και την ίδια απέχθεια να φεύγει μακριά από τη Σικελία. Μόνη παραφωνία στο cast, το οποίο παραμένει το ίδιο, η Λίβια, η αιώνια σύντροφος του Μονταλμπάνο, η οποία αλλάζει δύο φορές στη διάρκεια των ταινιών. Αν κατάλαβα καλά, στην αρχή η παραγωγή ήταν του Ράι μαζί με τη σουηδική τηλεόραση. Έτσι η Λίβια ήταν μια ωραιότατη σουηδή ηθοποιός, η οποία μιλούσε ιταλικά, αλλά όχι καλά και έτσι την ντουμπλάριζαν. Η τελευταία Λίβια πάντως είναι καθαρόαιμη και η παραγωγή είναι μόνο ιταλική. Μαζί με τους ήρωες εξελίσσεται και η τεχνολογία. Τα παλιά επεισόδια έχουν κόκο σε μεγάλη οθόνη, ενώ στα τελευταία βλέπουμε καθαρότατη εικόνα σε high definition. Συνολικά έχουν γυριστεί 36 ταινίες. Μόνο μία ή δύο από τις παλαιότερες δεν βρήκα και λείπουν και οι δύο τελευταίες. Άρα είδα 32 ταινίες, τη μία πίσω από την άλλη. Κατόρθωμα. Όχι ιδιαίτερα, αφού δεν είχα διαβάσει όλα τα βιβλία και ο Μονταλμπάνο μου είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Τώρα που έχετε το καλοκαίρι, κάντε το ένα ή το άλλο. Κατά τη γνώμη μου, κάντε και τα δύο. Μια ταινία δεν θα φτάσει ποτέ τη μουσική της γλώσσας που τόσο καλά χειρίζει το Καμιλέρι. Και μην χάσετε το Ρικαρντίνο. Και πείτε μου ποια σας άρεσαν. Με τη γεύση θα είμαστε ξανά μαζί από τον Οκτώβριο.
Εν τω μεταξύ, δεν θα χωρίσουμε. Οι συνδρομητές θα παίρνουν το newsletter με τα υπόλοιπα ηχητικά μέχρι τον Αύγουστο και σίγουρα θα σας στείλω και ανταποκρίσεις από όλα όσα θα κάνουμε το καλοκαίρι. Γι' αυτό να έχετε το νου σας, ε! Έχουμε να πάμε στις Συνούσες, στη Summer School, έχουμε να πάμε στην Κεφαλονιά και μάλιστα θα διοργανώσουμε και μια μεγάλη εκδήλωση αν όλα πάνε καλά και ποιος ξέρει πού άλλο θα μας φέρει ο δρόμος μας. Και να μου πείτε κι εσείς που πάτε και να αναρτάτε φωτογραφίες στην ομάδα Γεύση Καϊμάκη στο Facebook και να ακούσετε και τα επεισόδια που χάσατε και κυρίως να περάσετε πολύ πολύ όμορφα.